5 πρόστιμα των 150 ευρώ για παραβίαση των όρων μετακίνησης επιβλήθηκαν σε πολίτες των Ιωαννίνων το βράδυ της Δευτέρας, την πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας. Κλιμάκια της αστυνομίας σε ολόκληρη την Ήπειρο πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους, καλώντας τους πολίτες να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα στις μετακινήσεις τους, οι οποίες πρέπει να είναι περιορισμένες και για συγκεκριμένο σκοπό, προκειμένου να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης του κορονοϊού. Δεύτερη ημέρα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων και οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους ακόμη και στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικοί ζητούν από τους οδηγούς, χωρίς να κατεβάσουν το παράθυρο, να τους επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα και τη βεβαίωση μετακίνησης. Τα αποτελέσματα των μέτρων ως προς την πορεία της επιδημίας θα φανούν τις επόμενες ημέρες, ωστόσο από την πλευρά της εφαρμογής των όρων μετακίνησης φαίνεται πως η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει συμμορφωθεί, όπως επεσήμανε και ο αστυνόμος Β, εκπρόσωπος τύπου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Ηπείρου, Ηλίας Μίτσιος. Όπως είχαμε πει και χθες, οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί, χωρίς με αμύωτη ένταση. Όλα μέχρι στιγμής εξελίσσονται ομαλά, οι πολίτες ανταποκρίνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία στο κάλεσμα της πολιτείας. Χθες είχαμε το βράδυ στον νομό Ιωαννίνων την βεβαίωση 5 παραβάσεων σε βάρος πολιτών οι οποίοι δεν είχαν μαζί τους τα απαιτούμενα έντυπα. Όπως σας είπα, οι έλεγχοι είναι πάρα πολλοί και μόνο 5 παραβάσεις βεβαιώθηκαν. Αυτό καταδεικνύει και την σχεδόν πλήρη συμμόρφωση των πολιτών στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Υπάρχουν κλήσεις των πολιτών που ζητούν διευκρινήσεις και είναι λογικό όταν βγαίνει ένα τέτοιο μέτρο να μην έχουν προβλεφθεί επακριβώς όλες οι λεπτομέρειες. Προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να επιλύουμε όλες αυτές τις απορίες τους. Συνεχίσουν οι έλεγχοι τόσο από την ελληνική αστυνομία όσο και από τη δημοτική αστυνομία που σταματούν τους πολίτες στον δρόμο προκειμένου να τους επιδείξουν τις ειδικές βεβαιώσεις μετακίνησης. Σε γενικές γραμμές η εικόνα πάντως στην πόλη, ειδικά τις ώρες αιχμής, είναι πως η κίνηση δεν έχει σταματήσει εντελώς, απλά γίνεται πλέον με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ενδεχομένως να έχουν περιοριστεί οι μετακινήσεις ηλικιωμένων, που είναι άλλωστε και οι πιο ευάλωτες ομάδες, με πιο χαρακτηριστική εικόνα τα άδεια παγκάκια στην κεντρική πλατεία. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως τα μέτρα έχουν στόχο την προστασία των πολιτών και την μη διασπορά της νόσου, οπότε συνετό είναι να μην αναζητούνται αιτιολογίες για περισσότερες μετακινήσεις, αλλά αυτές να περιοριστούν πραγματικά στις απολύτως απαραίτητες.